σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτό το θέμα που είναι πρώτο στην επικαιρότητα. Η κυβέρνηση των πολιτών. Η αλήθεια είναι και στις καθημερινότητας. Έτσι, η κυβέρνηση επιλέγει πάλι το δρόμο της επιδότησης. Δηλαδή, υποστηρίζει ότι και τον Αύγουστο δεν θα μετακυληθούν οι υψηλές τιμές της χονδρικής στους λογαριασμούς που θα πληρώσουμε εμείς. Θα μετακυληθούν, αλλά ενδεχομένως να μετακυληθούν με περιορισμό, γιατί θα υπάρξει αυτή η επιδότηση. Έρχεται η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά και υιοθετεί τις προτάσεις και μάλιστα καταθέσαμε και σχετικές προτάσεις νόμου για αυτά, για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Σήμερα μάλιστα η κυβέρνηση κατέθεσε και την τροπολογία για την φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων στην Βουλή. Και αναρωτιόμαστε, όταν η κυβέρνηση κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση και βλέποντας, προβλέποντας τι έρχεται, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και αυτές τις φθηνές δικαιολογίες. Τώρα τι άλλαξε? Έχουμε ακόμη μία εισαγόμενη κρίση, κύριε Τζούνο, γιατί διαβάζω πηγές από το Υπουργείο Ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται σε πολύ αξιόπιστα sites, που λένε ότι αποδίδουν τις μεγάλες αυξήσεις στην χονδρεμπορική στη χώρα μας σε εξωγενείς παράγοντες. Το πρόβλημα, λέει πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, ξεκινάει από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά της Ουγγαρίας, οι οποίες μέσω των διασυνδέσεων μεταφέρονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και εν τέλει στην Ελλάδα. Μα τώρα σοβαρό μιλάμε. Η κυβέρνηση έπρεπε να προβλέψει τι έρχεται. Τον προηγούμενο χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας και ο κύριος Σκυλακάκης εμέσως πλην σαφώς ενθάρρυναν τους καταναλωτές να ενταχθούν στα πράσινα τιμολόγια, λέγοντας και προβλέποντας ότι όσο και αν αυξηθεί ή υπάρχει διακύμανση στις τιμές των πράσινων τιμολογίων, είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Έγινε αυτό? Όχι. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Ενέργειας και λέει, τουλάχιστον για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία έχουν αφαιθεί βορρά στους παρόχους εκατομμύρια Ελλήνων καταναλωτών, θα επιδοτηθούν ενδεχομένως με 15 λεπτά και πάνω από το κράτος. Άρα το κράτος μπορεί να παρέμβει, και αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφός σας, ότι είπε ο υπουργός κ. Σκυλακάκης ότι δεν μπορεί να παρέμβει, είναι ένα ψέμα. Το κράτος μπορεί να παρέμβει για να προστατεύσει τους πολίτες. Όμως προτίμησε να φτάσουμε στο μη περαιτέρω, σε συνθήκες καύσωνα και μάλιστα παρατεταμένου καύσωνα, σε συνθήκες μεταβολής και κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, να έχουμε τους συμπολίτες μας να μην τολμούν να ανοίξουν το air condition, γιατί φοβούνται ότι θα πάθουν ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς ρεύματος. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις επισήμως από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εσωτερικά σας, τα οποία είναι πολλά και καθημερινά. Ότι... και καθημερινά, μάλιστα. Καθημερινά είναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε το επεισόδιο, την επίθεση του κυρίου Πολάκη στην κυρία Σιραγγέλα. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά έκανε και μπράβο του, πήρε τηλέφωνο την κυρία Σιραγγέλα και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Πολάκη. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και τη γραμματεία, κάνατε μια συνεδρίαση χθες, η οποία αποτέλεσμα μηδέν. Δηλαδή η συγγνώμη του κυρίου Κασελάκη εκ μέρους του κυρίου Πολάκη, ο οποίος κύριος Πολάκης επανήλθε και λέει δεν αλλάζω τίποτα από ό,τι είπα. Είναι ακριβώς από ό,τι είπα. Είναι κενό γράμμα? Μισό λεπτό. Η πολιτική γραμματεία δεν συνεδρίασε με αντικείμενο τα λεκτικά τοπήματα του κυρίου Πολάκη. Αλλά ζητήθηκε από στελέχη να υπάρχει καταδίκη. Μισό λεπτό. Ναι. Και υπήρξε καταδίκη. Ούτε πρώτα αναφορά δεν κάνατε στο δελτίο τύπου. Υπήρξε αναφορά, υπήρξε δελτίο τύπου, κύριε. Ονομαστική αναφορά στον κύριο Πολάκη. Κούτρα. Αν θέλετε λοιπόν να διερμηνεύσω εγώ το δελτίο τύπου του γραφείου τύπου, σας λέω ότι είναι αναφορά στην λεκτική επίθεση του κυρίου Πολάκη προς την κυρία Σιραγγέλα. Την καταδικάζει επισήμως η Κουμουνδούρου? Μα είναι σαφές αυτό. Όταν ίδιος ο πρόεδρος παίρνει την κυρία Σιραγγέλα, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως, και της καταθέτει την ειλικρινή του συγγνώμη για το συγκεκριμένο συμβάν, αυτό τι άλλο είναι? Από την άλλη Δημοκρατία λένε ότι είναι υποκριτικό και λένε ότι θα έπρεπε να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Και σας ρωτώ ευθέως. Και μάλιστα από αντίπαλους χώρους. Θα έπρεπε να έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης. Για 10 λεπτά, ακούστε να δείτε. Έλα. Το αν διαγραφόταν ο κύριος Πολάκης, αυτό είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του. Δεν θα το επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Όχι, ανεξάρτητα από τι λέει. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης, τηλεφωνώντας την κυρία Σιραγγέλα, έθεσε και ένα ακόμη ζήτημα.
Γιατί η Νέα Δημοκρατία σταματάει σε αυτό και λέει ότι ήταν υποκριτική η συγγνώμη του Προέδρου μας, του κύριου Κασελάκη. Ναι. Όταν πριν από 2 μήνες, σε προεκλογική περίοδο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη Δράμα, ο κύριος Κυριαζίδης, αποκάλυψε, είπε μάλλον ότι μπερδεύεται, γιατί δεν ξέρει αν θα πρέπει να βάλει αρσενικό ή θηλυκό άρθρο μπροστά από τη λέξη πρόεδρος και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου εσιώπησαν, σφύριξαν αδιάφορα, δεν είπαν τίποτα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι συμψηφισμός. Επειδή είπαν για τον κύριο, όπως τον είπατε, κύριος Κυριαζίδης. Είναι άλλο. Είναι αυτό. Ο κύριος Κυριαζίδης. Δεν είναι άλλο αφηγητή. Δεν θα μπορούσαμε να επικαλυφθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι πολλά τα επεισόδια, τα επεισόδια με τον κύριο Πολάκη. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία λέει, παιδιά, έκανε ο κ. Αβγενάκη, τον διαγράψαμε. Ακριβώς όπως το λέτε. Μισό λεπτό. Τον οποίο υποκριτικά η Νέα Δημοκρατία διέγραψε την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παραμένει στις τάξεις του κόμματος. Α, είναι μισή η διαγραφή. Άρα, εφόσον ασκείται κριτική σε αυτό. Μισό λεπτό. Άρα, δεν είναι υποκριτικό να λέει συγγνώμη ο πρόεδρος Κασελάκης στην γραμματέα Σιδεγγέλα εκ μέρους του αυτό και ο κ. Πολάκης να στη του. Τα αξιακά δεδομένα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να έχω καμία κάψιμα διαγραφή. Ο Πολάκης μου γίνει κανένα παρανόηση. Ερωτήσεις κάνουμε. Τα αξιακά δεδομένα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και όλων ημών στον ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής γραμματείας και όλων των οργάνων επιβάλλουν και μας οδηγούν στο να ζητηθεί μία συγγνώμη από την κυρία Σιρεγγέλα. Από εκεί και πέρα δεν θα μας επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία, η οποία αφήνει τα στελέχη της να τραμπουκίζουν, να κάνουν σεξιστικές αναφορές. Να λέει ο κύριος Κυρανάκης στη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Τζάγκρη, ότι είναι γελία και να χτυπιέται αυτό και να το επαναλαμβάνει. Να κρίνουν τα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τις δικές μας αξίες. Μάλιστα. Και δεν δεχόμαστε από κανέναν να μας κάνει κριτική. Νομίζω η κίνηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απολύτως σαφή. Όταν ζητάτε εσείς παραιτήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και από πομπές, έχετε δικαίωμα να μπαίνετε στα εσωτερικά ενός κόμματος. Δεν μπήκαμε στα εσωτερικά, ζητήσαμε την αποπομπή του κυρίου Αβγενάκη. Και η Νέα Δημοκρατία ζητά. Και αποπέφθηκε ο κ. Αβγενάκης. Και η Νέα Δημοκρατία ζητά την αποπομπή του κυρίου Πολάκη. Συμψηφίζετε τον τραμπουκισμό του κυρίου. Δεν συμψηφίζω τίποτα. Εγώ δεν συμψηφίζω τίποτα. Μάλιστα. Δεν είμαι του συμψηφισμού γενικά. Με ενοχλεί ο συμψηφισμό πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω μαζί σα λοιπόν, κύριε Κούτρα. Εγώ σα λέω ότι οι όποιες αποφάσεις του Προέδρου για οποιοδήποτε πρόσωπο ή οποιαδήποτε επιλογή ή οποιαδήποτε κατάσταση είναι αποφάσεις δικές του και δεν θα υπαγορευθούν από ένα άλλο κόμμα. Ο κύριος Κασελάκης έθεσε χθες την κυρία Σιρεγγέλα ένα αίτημα. Και η κυρία Σιρεγγέλα είπε ότι θα το μεταφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι αίτημα? Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πάρει θέση. Δεν ξέρω αν ήθελε να ζητήσει και συγγνώμη για το περιστατικό με τον κύριο Κυριαζίδη. Μάλιστα. Το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να κάνει αυτό, τροφοδότησε πηγές της Νέας Δημοκρατίας ότι απλώς ο κύριος Κασελάκης ζήτησε συγγνώμη, καλώντας να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Άρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης. Το καλώ και εγώ σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση, αν συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια με τον κύριο Πολάκη, γιατί δεν είναι και λίγα, η αλήθεια είναι. Που ξεφεύγει λεκτικά, θα ληφθούν μέτρα ή διστάζει ο κύριος Κασελάκης να πάρει μέτρα εναντίον του κύριου Πολάκη? Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει κανέναν δισταγμό ως προς τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις του όμως είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τον ίδιο και επαναλαμβάνω, είτε αφορά πρόσωπα, είτε καταστάσεις, είτε επιλογές, είτε πολιτικές και δεν υπαγορεύονται από τρίτους. Πολλό μάλλον